Αν κοιτάξει συνολικά τη χώρα μα, θα έλεγε ότι προοδεύσε όσο έπρεπε αυτά τα 20 χρόνια. Ε, υπάρχει έτσι ένα μούδιασμα ανάμεσα στον κόσμο ότι κάτι κάνουμε λάθο. Τι κάνουμε λάθο. Δεν δε βλέπουμε το πώ εκφράζεται ε, η νέα γενιά. Και επίση δεν δε βλέπουμε ε, τα πράγματα που κινούνται παράλληλα μαζί μα, φυσιολογικά. Ε, γιατί υπάρχουν διεργασίε σε έναν παράλληλο σύμπαν. Η ατιμορρυσία πρώτον. Mm -hmm. Πιστεύω, εν τω που ακούω και εγώ μέσα από τι διάφορε δάσει που κάνουμε, ότι ποιο μπορεί να σου πει τίποτε τούτου, α πούμε. Ναι. Γίνηκαν τόσα κακά, και δεν τιμωρήθηκε κανένα για τίποτε. Πρώτον. Δεν έλαβε κανένα την ευθύνη, δεν έλαβε κανένα την Ούτε έχει επιπτώσει. Χαίρετε στην πλατφόρμα Talkers του Omega Channel. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Σωτήρη Θεμιστοκλέου. Είναι διευθυντή στρατηγική ανάπτυξη του Κέντρου Κοινωνική Καινοτομία. Εμεί το ξέρουμε περισσότερο σαν CSI. Γι' αυτόν τον Σωτήρη Θεμιστοκλέου και για το κέντρο θα μιλήσουμε αμέσω τώρα. Σωτήρη, γεια σου, καλώ όρισε. Κυρία μου, χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι χαίρομαι που μου παίρνει την σύνταξη συντούτη. Σε έβλεπα στην τηλεόραση. Παρόλο που είμαστε στην ομιλικη πάνω κάτω, Ναι, πάμε ε, λίγα άλλη... χρόνια χρονάκια πίσω. Μπορεί, έτσι. μπορεί. Ε. Αλλά το να είμαι εδώ απέναντι είναι μεγάλη τιμή για μένα και ευχαριστώ ξανά για την προσοχή. Ναι, εντάξει, ε, μεγάλη τιμή. Μεγάλα λόγια τώρα, επειδή είμαστε και καλοί φίλοι, θέλω να σου πω ότι η συζήτηση που κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο ε, εντάσσεται στην προσπάθεια. Τη συνολική να κουβεντιάσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε έτος ευρωπαϊκών εκλογών. 9 Ιουνίου ψηφίζουμε και ιδίω αυτό να αφορά τους νέους για να προλάβουν να εγγραφούν και στους εκλογικούς καταλόγους. Το δεύτερο αφορά αυτόν τον κόσμο τον μεγάλο που έχει ανοίξει για μας, για σας, για πολλούς από τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας σε αυτό που ονομάζουμε Ευρώπη. Έτσι. Αν ήθελες έτσι να προσδιορίσεις εσύ αυτόν τον κόσμο, 20 χρόνια μετά, μεγαλώσαμε, εγώ έγινα μεσήλικας, εσύ είσαι νεότερος, τι, με τι λέξεις θα το συνδύαζες έτσι, αυτόν τον κόσμο. Καταρχήν οριμάσαμε <laughs> και νομίζω ότι είναι ακριβώς το πράγμα. Ένα, ένας κόσμος ο οποίος οριμάζει και σε θέμα συνείδησης, αλλά και σε θέμα αντίληψης του που βρίσκεται. Ε, με την ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώ ανοιχτήκαν ε, τεράστιε ευκαιρίε μπροστά μα και πολλέ προκλήσει ταυτόχρονα. Ε, αλλά, μιλώντα και ερχόμενο στην αρχική μα ε, συζήτηση για το κέντρο κοινωνική καινοτομία, ε, θεωρώ ότι μέσα από τα χρόνια η επαφή που έχουμε με όλον τον κόσμο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσα από τα διάφορα events, τη συμμετοχή μα σε δημοσίες διαβουλεύσει. Στην Ευρώπη και στην Κύπρο, βλέπουμε ε, έναν κόσμο ο οποίο να είναι πιο συνειδητοποιημένο για το ρόλο που έχει να παίξει σαν πολίτη, έναν κόσμο ο οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία τη πολιτότητα και τη συμμετοχικότητα. Ε, μπορεί αυτό να μην αντικατοπτρίζεται κατά ανάγκη σε εκλογικέ διαδικασίε, που είναι κάτι που να συζητήσουμε μετά, θεωρώ. Ε, αλλά θεω, ε, πραγματικά πιστεύω και μπορούμε να συζητήσουμε ενώ ότι είναι ένα κόσμο ο οποίο ε, πολιτικά και κοινωνικά είναι πιο εκπαιδευμένο και πιο καταρτισμένο από ότι ίσω να ήμασταν εμεί στα 20 μα. Χωρί να έχουμε τι ευκαιρίε του. να έχουμε τι Και περισσότερο σε αυτόν στο οποίο αναφέρεσαι, Σωτήρη, σχετίζεται με τη δυνατότητα να υλοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι. Ακριβώς. Το κέντρο κοινωνικής κοινοτομία είναι ταυτισμένο με την δημόσια δράση μέσα από την υλοποίηση ε, καινοτόμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κυρίως με κοινωνικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Ε, το κέντρο κοινωνικής κοινοτομία, σαν οργανισμός και σαν ερευνητικό κέντρο, ένας από τους πυλώνες του, ίσως ο πιο βασικός, είναι η συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η φιλοσοφία με την οποία το προσεγγίζουμε είναι ότι αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να έχουμε έναν πραγματικό αντίκτυπο, θετικό αντίκτυπο στην κυπριακή κοινωνία. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή των ανθρώπων, και το όραμα του οργανισμού, και θεωρούμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα σαν μέσο συμμετοχή, ανάπτυξη και προόδου τη κοινωνία μα και παράλληλα φυσικά και του ίδιου του κέντρου και όσων τον αποτελούν. Ε, οι οι ευκαιρίε που μα παρέχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να αξιοποιηθούν σε τούτο επίπεδο. Πέραν των οικονομικών πλαισίων, των οποίων υπάρχουν, τα οποία είναι ωφέλιμα, και είναι επίση ένα πολύ να σημαντικό. Να αντλούμε πόρους. Ακριβώ. Το ωφελημιστικό, α το, το, το ονομάσουμε, είναι, είναι ότι αντλούμε πόρου. Ναι ναι, 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 ναι. Είναι πολύ σημαντικό, εν, γιατί υπάρχει ένα ενιαίο καλάθι, το, το οποίο είναι για όλου του ευρωπαϊκού οργανισμού. Ανεξαρτήτω χώρα. Κράτους μέλους. Αυτό που κάνει το Κέντρο κοινωνική καινοτομία και άλλοι οργανισμοί ε, παρόμοιοι με το κέντρο, είναι να ανταγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γερμανικού οργανισμού, Ιταλικού, ελληνικού, σουηδικού, ε, για να κερδίσουν πόρου, να του φέρουν στη χώρα του και να του επενδύσουν για στο δική μα περίπτωση για κοινωνική ανάπτυξη, κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ε, χρήση τη τεχνολογία για κοινωνικού σκοπού. Άρα, ο ρόλο που έχει το κέντρο, και δεν θέλω να μείνω μόνο για το κέντρο κοινωνική κοινωνία, αλλά για όλον το, τον, κόσμο που, τον κόσμο που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι ένα κόσμο ο οποίο ε, φέρνει, φέρνει πόρου και οικονομικά ωφέλη στην Κύπρο, που δεν θα έρχονταν διαφορετικά. Είναι ένα κόσμο ο οποίο δημιουργά ευκαιρίε εργασία, οι οποίε δεν θα δημιουργούνταν με κάποιον άλλον τρόπο και επίση εργοδοτείται πάρα πολύ ναι. κόσμος, κόσμος και ακριβώς και που λέμε και πριν, βλέπουμε το, το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, δίνουμε την ευκαιρία μέσα από τα χρόνια σε χιλιάδες Κύπριους πολίτες να γνωρίσουν Εκατομμύρια Ευρωπαίου πολίτε μέσα από αυτέ τι δράσει. Βγαίνουμε από το μικρό κόσμο. Ακριβώ. Είμαστε έξω. Τώρα, αντλούμε χρήματα μέσα από ανταγωνιστικέ διαδικασίε. Άρα, αναγκαστικά πρέπει να γίνουμε οι καλύτεροι ανάμεσα σε πάρα πολλού, οι οποίοι μπορεί να τρέχουν ήδη προγράμματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι, που σημαίνει ότι στα 20 χρόνια αναπτύξαμε δεξιότητε. Εκτό από τον ανταγωνισμό, υπάρχει και συνεργασία όμω. Τα δίχτυα. Υπάρχει συνεργασία. Να ξεκινήσω από το πρώτο σκέλο του ανταγωνισμού. Και πώ είναι ο ανταγωνισμό, ο οποίο ε, οφείλει και τον καθένα από εμά προσωπικά, αλλά και τι εταιρείε, του οργανισμού τη Κύπρου να γίνονται καλύτε, καλύτερε, και ε, να σπάσει και λίγο και μια ε, ε, έτσι, κακή άποψη που μπορεί να υπήρχε για τα κονδύλια, για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Βλέπουμε πλέον πραγματικέ δράσει από όλου του οργανισμού. Βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα στην Κύπρο. Και να έχουν αποτέλεσμα. Και να αποτέλεσμα. Ε, υπήρχε μια προκατάληψη την οποία έζησε καλύτερα από όλου μα. Στην αρχή. Στην αρχή. Στην αρχή. Να πιάσουμε τα λεφτά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα φάμε. <στη> 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 βλέπουμε εδώ. πάρα πολλοί έρχονται και λένε μα. Ε, σου κανένα κονδύλι για μα. Λέω του φυσικά υπάρχει ε, πρέπει να καμιστούν τα πράγματα. και να πιέσουν το. Άμα να κάνουμε τίποτε. ναι. Ενώ έχει πραγματική δουλειά. Ε, βάζουμε πραγματικό χρόνο εργασία για να έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε ε, γύρω μα. Είμαι σίγουρο ότι. Δεν έχει να φάει λεφτά. Ό, ε, 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 πρέπει να αποδείξει πράγματα. Ακριβώ. Ακριβώς. Πρέπει να αποδείξει ότι έκαμε πράγματα. Και σε βάθο χρόνου, ένα από τα πιο σημαντικά. Μια από τι πιο σημαντικέ επιτυχίε των προγραμμάτων. Είναι ακριβώ τούτο ότι έσπασε η προκατάληψη προ ε, του οργανισμού οι οποίοι έχουν κοινωνικό έργο, ε, όπω οι δικοί μα οργανισμοί. Ε, αλλά επίση, μέσα από 20 χρόνια ε, δουλειά σε αυτόν τον τομέα, έχουμε και σε πολιτισμικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Η, η αποδοχή τη διαφορετικότητα. Είναι βασικό άξονα Είναι σε πολύ πιο ψηλά επίπεδα από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια. Ό,τι και να λέμε. Μπορεί να λέμε να είμαστε ρατσιστέ, μπορεί να λέμε να είμαστε συντριπτικοί, σαν Κύπροι ενώ. Σηκώνει η συζήτηση αυτό. Μπορώ να συζητήσουμε πάρα πολύ. Ευαισθητοποιούμε ένα κομμάτι της τη κοινωνία στη διαφορετικότητα, γιατί είναι συμμέτοχοι στα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί αντλούν από πρώτο χέρι την εμπειρία και το βίωμα. Μεγαλώνει και το κομμάτι. Μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Και βλέπουμε εδώ κάθε χρόνο σε διάφορα events. Σε διάφορε δραστηριότητε. Ε, Θυμήθηκα πριν 20 χρόνια πώ ήταν. Πόσοι ασχολούνταν με, με θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, με θέματα αποδοχή των ξένων, ε, με θέματα αναπηρία και προσβασιμότητα. Πώς ασχολούνταν με αυτό. Τον... Κανένας. Ναι. Πολλά άλλη. Ούτε το κράτο ήξερε. Ούτε το κράτο ήξερε. Ούτε το κράτο είχε την ευαισθησία. Και βλέπουμε πολλού πολιτέ. Πολιτιακού άρχοντε, να το πω έτσι, που είναι υποστηριχτέ πλέον τη διαφορετικότητα και όχι με έναν ευκαιριακό τρόπο, αλλά ακόμα και μετά τη θητεία του σε αξιώματα να, να συμμετέχουν σε διάφορε δράσει. Άρα βρήκαμε ένα χειροπιαστό κέρδο. Ναι. Ένα, ότι ε, αντλούμε πόρου, γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί, υλοποιούμε έργα τα οποία έχουν ποιότητα και έχουν και αντίκτυπο στην κοινωνία και ταυτόχρονα επηρεάζουμε και τι κρατικέ δομέ. Να ε, προσπαθήσουν να α, προσεγγίσουν ευρωπαϊκού στόχου. Παλιά ήμασταν μόνοι μα. Κανένα δεν ρωτούσε το τάδε τμήμα τι κάνει και τι αποτέλεσμα έχει. Τώρα είναι διαφορετικά. Είναι. Και επειδή μιλούμε για έργα, ήθελα να, βάλουμε, να και κάποια παραδείγματα για να ξέρουμε και λίγα παραδείγματα. Ποιον έργο με συναρπαζει ιδιαίτερα. Αυτό που με συναρπαζει ιδιαίτερα ε, ήταν κάτι το οποίο είχαμε την κυρία Αγίστου και τον Τορφέα. Ε, ήταν το, το τελικό gathering, τέλο πάντων, του, του έργου. Ήταν ένα έργο το οποίο ανάπτυξε πρακτικές σε μεθόδου όπου εκπαιδευτήκαν ε, sports ε, professionals, ε, ακαδημαϊκοί στον τομέα του αθλητισμού, ε, ε, άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ένταξη, όπου πώ χρησιμοποιείται ο αθλητισμό σαν εργαλείο ένταξη ε, περιθωριοποιημένων ομάδων. Μάλιστα. Και μια ιστομορφία, ε, εντάξει, πιάστηκα παντού η αλήθεια, παίζα παίζε, παίζε, μαπα... Παίζει καλή η μαπα, η μαθα. Και στον μπάσκετ είμαι λίγο πιο καλός. <laughs> ε, κάνουμε τα 3-3 <laughs> στις γειτονιές που πάλι έχουν κοινωνικό χαρακτήρα <laughs> και για να μπορούμε να μιλήσουμε. Όπως το Παρχούς, στην Αθούπολη, στη γειτονιά μου, που ε, είναι η ζημνή ενός φίλου, ο οποίος είναι ένα οδικό ατύχημα, άρα υπάρχει ευαισθητοποίηση mm. και το κομμάτι. Mm. Αλλά γενικά τα προγράμματα τα οποία ε, κάνουμε είναι υπάρχουν προσεγγίσει οι οποίε, για παράδειγμα, έχουν ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο επίση με εντυπωσίασε. Είναι ένα πρόγραμμα για ψηφιακέ δεξιότητε για ηλικιωμένου. Αυτό είναι. Ήταν εξαιρετικό. Γιατί επειάμε... Αυτό μπορεί να είναι και υπόδειγμα για το κράτο να το επαναλάβει, είναι... να το πολλαπλασιάσει. Να... Ακριβώ. Επήγαμε πριν, πριν λίγου στο... μήνε σε έναν καφενέ στο, στο Καϊμακλή. Ε, μαζευτήκαν για μένα διάφοροι φίλοι άνω των, των 60, οι οποίοι δεν είχαν καλέ δεξιότητε να χρησιμοποιούν τα κινητά του. Και μέσα από τα διάφορα προγράμματα τη training που κάναμε, μάθαν πώ να χρησιμοποιούν την τράπεζα, τι τραπεζικέ συναλλαγέ, πώ να πληρώνουν λογαριασμού online, πώ να παραγγέλνουν από το σούπερ μάρκετ online. Έχει να κάνει με θέμα προσβασιμότητα. Ένα ηλικιωμένο μπορεί να μπορεί να παρεσπατήσει για κατά πέντε τσέντε πάνω του από το σούπερ μάρκετ. Είναι στο... αυτό που χαίρεσαι με βάση το αποτέλεσμα. Ναι. ότι... Λέ... εγώ πήγα σε μια κοινότητα, ναι. ήρθαν, ξέρω εγώ, 40 νέοι ή 30 άτομα τρίτη ηλικία, έμαθαν πέντε πράγματα και έφυγαν με μια yeah, ικανοποίηση. Ναι, yeah, yeah, yeah. Έφυγαν με μια ικανοποίηση. Έπιαμε yeah, yeah. με έναν ένα μου, μου ευχαριστώ σε πολλά. Είστε ο μπακάλι σα καλά. Λοιπόν, <laughs> σε καλά. <laughs> λοιπόν. <laughs> Τώρα, εντάξει, σαν, σαν οργανισμός θα έλεγα ότι γεμίσετε εμπειρίες, ε, βρήκατε δίκτυα συνεργασίας, δεν μίλησαμε για αυτά. Να μιλήσουμε Αναπτύξατε για αυτά. Αναπτύξατε δίκτυα συνεργασίας και έτσι για να το γενικεύσουμε το ζήτημα, ένας ανοιχτό ε, ανοιχτός ορίζοντας προσφέρεται για όλους να να κάνουν πράγματα μαζί με άλλους και να μαθαίνουν και από καλύτερους ή μάλιστα να μεταφέρουν και καλές εμπειρίες Τότε σε πο... άλλους που έχουν λιγότερες δυνατότητες. Το είναι πολύ σημαντικό, κύριε και Ας πούμε ένα παράδειγμα. Άρχισε και να παραδείγματα γιατί Παραδείγμα. ε, 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 εμείς οι δυο μπορούμε να μιλούμε την ίδια γλώσσα αλλά φαντάζομαι οι άνθρωποι που είναι να μας ζουν μπορεί να ε, θέλουν παραπάνω έτσι να ζούμε κάποια παραδείγματα είναι... Τα δίχτυα συνεργασία και η γνώση που μεταφέρουμε. Τόν τη στιγμή, οι, κυπριακοί οργανισμοί, οι οποίοι, ε, ασχολου... ιδιωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι ασχολούνται με το πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ε, ε, έχουν, είναι στη δεύτερη ή τρίτη θέση συναπορρόφηση ευρωπαϊκών κοντιλίων σε όλη την Ευρώπη. Κρα... ιδιωτικοί οργανισμοί, όχι το δημόσιο. Το δημόσιο, είναι, εντάξει. Το δημόσιο δημόσιο. Ε, μια άλλη ιστορία μπορεί να μιλήσουμε για κάποια άλλη στιγμή. Ε, σημαίνει από μόνοι του με τι το, δικέ του δυνατότητε. Τούτο. Τούτο σημαίνει το, ιδιότητα. Τούτο είναι και ένα χαρτί γιατί συμμετέχουν πάρα πολλοί εκεί πέρα οι οργανισμοί. Πόσοι αράγε ασχολούνται και πόσων κόσμων εργοδοτούν. Θεωρώ, θεωρώ ότι, κοιτάξτε, ευρωπαϊκά προγράμματα μπορεί να έχουν κάνει πάνω από ουσιαστικέ εταιρείε. Αλλά επαγγελματικά που είναι δομημένα μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ευρωπαϊκά κονδύλια κτλ. Θεωρώ μέσα στο range των 80 με 100 οργανισμού μικρή-μεγάλη. Ναι. Βάλει και το NGOs, εταιρείε, ε, τεχνολογικέ. Αλλά ε, ε, ίσω και κάποια πανεπιστήμια. Και τα πανεπιστήμια τότε μεγαλώνει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και πρέπει. Χιλιά... και Νομίζω μπορεί να είναι παραπάνω. Μπορεί να είναι παραπάνω. Μπορέαμε παραπάνω. Υτάξει, σίγουρα όσοι ασχοληθήκαν με ευρωπαϊκά προγράμματα, θεωρώ ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλέ εταιρείε που ασχοληθήκαν ποτέ με κονδύλια. Υπάρχει έτσι πράγμα στην Κύπρο. Κάπου θα τα, θα 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 τα, τα εύρουμε. Ε, ξέρω εταιρεία η οποία ασχολείται ξέρω, με εγκροπολίων και έπιασε μια επιχωρήση για waste management και συμμετείχε ναι. σε ένα πρόγραμμα για waste management σε food sector. Ναι, δηλαδή... δημιουργείται ένας, ένας κύκλος ανθρώπων οι οποίοι αναπτύσσουν δεξιότητε. Ε, αν είναι νέοι επαγγελματίε, mm. βρίσκουν δουλειά έτσι, και αντλούν και εμπειρίε από όλον αυτόν τον mm. κόσμο. Ναι. Αυτόν το παρεδόσασε με των εμπειριών τη. Μεταφορά γνώση, τι αποτελεσματική. Ε, κατα, καταρχήν είναι πολύ σημαντικό γιατί η δική μα δουλειά είναι η καθαρά εμπειρική. Θα λέγα ότι δυστυχώ, σε ένα σημείο, με ποια είναι, ότι δεν ε, υπάρχει κάποιο που να σπουδάσει project manager ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ναι. Δηλαδή, ξέρει εσύ καλύτερα, τα άτομα που εργοδοτούνται, συναδέλφοι κτλ. Πιο και Ούλη, βασικά. Μπορεί και να είναι πω, από, οποιοδήποτε, από τομέα. οποιοδήποτε τομέα. Δηλαδή είναι που φιλόλογοι, IT, MBA, δηλαδή που τομεί που δεν έχουν να κάνουν με. Προ... Δηλαδή, πολλά σπάνια να συναντήσω άτομο το οποίο σπούδασε project manager. Έχει έτσι σπουδέ. Υπάρχουν. Πλέον. Ναι, πλέον υπάρχουν. Αλλά ακόμα δεν είναι... Ενήχει... είχε παραγωγή <laughs> για να, <laughs> να προσλάβουμε. Αλλά... Και όμω που θέλω να πω είναι ότι είναι καθαρά εμπειρική. Άρα, είναι πολύ σημαντικό τούν τα άτομα τα οποία θέλουν να εργαστούν σε ον τομέα να είναι συμμέτοχοι σε οντέ δράσει και σε οντέ οργανισμού. Μόνο έτσι, μαθαίνει στο να συμμετέχει ε, στο project management σε το επίπεδο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ε, και οι δεξιότητε που λαμβάνουν είναι, είναι πλευρέ, οι οποίε ε, άτομα τα οποία στον τομέα το δικό μα. Ε, αν πα σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, ε, χωρί αφιβολέ θα είναι πετυχημένο. Θα, θα διακριθούν. Θα, θα, διακρυφω. θα διακρυφω. Γιατί ε, για να είσαι project manager, πρέπει να είσαι επικοινωνία, crisis management, ε, σίγουρα τεχνολογία. Να ξέρει το Α μέχρι το Ω. Τα, τα, τα πάντα. Να, οργανω, είσαι οργανωτικό. Να προπολογισμού. Να κάνει τα, 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 τα πάντα. Τα πάντα. Άρα, δεν μπορώ να φανταστώ επάγγελμα στο οποίο μπορεί να πάει ένα project manager, ο οποίο πέρασε από το θέση του project manager στου δικού μα οργανισμού, και δεν ναι. είναι καλό. Υπάρχει περίπτωση. Σε προσαρμοστικότητα. Μπορεί να κάνει πρόγραμμα για σπορτ για ηλικία, ξέρω εγώ, 10 χρονών, και μπορεί ναι. να κάνει και πρόγραμμα ψηφιακή ναι. αναβάθμιση δεξιοτήτων για, ναι, ηλικιωμένου. Ναι. Μπορεί να μιλήσει με γυναίκε, μπορεί να μιλήσει με, ξέρω εγώ, με άτομα... με αναπηρία, με οτιδήποτε. για τι κοινωνικέ επιστήμε. Είναι must. Είναι εμά yeah. να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Και βλέπει και σε ένα, έναν κόσμο, τούτο που λέτε, η, η προσαρμοστικότητα ε, είναι κάτι πλέον γίνει και σε λιγό κλεισμένο, ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ε, Αλλάσσουν τόσο πολλά γλύωρα τα δεδομένα, και στο εργασιακό κομμάτι, και στο κοινωνικό, που το τι ξέρει τώρα μετρά αύριο, αν δεν το εξελίξει, <affairs> αν δεν το μάθει. Και πάνω και πίσω στα δίχτυα. Ε, η, η παρουσία και η προσωπική αλλά και σαν οργανισμό σε δίχτυα, ενώ μα παίρνει μπροστά η συμμετοχή σε δίχτυα ευρωπαϊκά, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκέ διαδικασίε, τι οποίε δημιουργούν διάφορα δίχτυα, τα οποία είναι επαγγελματικά δίχτυα, μπορεί να είναι το δίχτυο κοινωνικών <στη> επιχειρήσεων, μπορεί να είναι το δίχτυο. Κοινωνική επιχείρηση, από τη θέμα. Ένα θέμα το, δράστιο, το οποίο... με το Δημήτρη αυτό. Το, οποίο το στο... φιλάμε. Το φιλάμε αυτό. Θα πει του Δημήτρη του να έρθει να τα, να τα πείτε. Που κοινωνική είναι... επιχείρηση. Τι σημαίνει να φτιάξει μια κοινωνική επιχείρηση. Δίχτυα mm. που συναντά που... σε κάθε γωνιά τη Ευρώπη. Σε κάθε είναι. γωνιά τη Ευρώπη, τα οποία κι ε, και εμεί σαν CSI, σαν Center for Social Innovation, από όπου το CSI, το οποίο ήταν reverse engineering, γιατί το CSI είναι ευηχόντια, της ιάρας και CSI, Κάνουμε και investigation μέσα από τα προγράμματα. Άρα, πήγαμε στο CSI Μανιάμι. Α, το Μανιάμι, ναι. Άρα, πήγαμε στο CSI Σάϊππρους. Ναι, βλέπεις, είσαι πιο νέος από εγώ δεν παρακολούθησα πάρα πολύ. Εσύ δεν βλέπεις το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Το μικρό. Κάνα πίσω πολλά πίσω. Εντάξει, σε βλέπω ότι εγώ είπαν αλήψεις μετά. Και να λέω, απάντη μου, μα δείχνει το κομμάτι τούτο. Σου πρέπει να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Γενικά, οι οργανισμοί διαπρέπουν σε αυτόν τον χώρο, είναι αλήθεια, αλλά... Αν κοιτάξει συνολικά τη χώρα μα, θα έλεγε ότι προοδεύσει όσον έπρεπε αυτά τα 20 χρόνια ε, υπάρχει έτσι ένα μούδιασμα ανάμεσα στον κόσμο ότι κάτι κάνουμε λάθος. Κάτι κάνουμε λάθος. Τι κάνουμε λάθος. Ας σου πω ότι... Όχι τι κάνουμε λάθος, αλλά τι δεν βλέπουμε. Τι δεν βλέπουμε. Στην καταδηγή μου πρόσωπη για ένα άποψη. Ε, δεν δε βλέπουμε το πώ εκφράζεται ε, η νέα γενιά. Δεν βλέπουμε με ποιου τρόπου πολιτικοποιείται η νέα γενιά. Και επίση δεν δε, δε βλέπουμε ε, τα πράγματα που κινούνται παράλληλα μαζί μα, φυσιολογικά, ε, γιατί υπάρχουν διεργασίε σε έναν παράλληλο σύμπαν. γιατί το λέω αυτό το πράγμα, Υπάρχει η επίσημη οδό των εκλογών, των πολιτικών διεργασιών, τα οποία συμμετέχουν τα πολιτικά κόμματα, τα οποία είναι, και εγώ πιστεύω, πάρα πολλά στην οργάνωση. Πιστεύω ότι οι, οι, οι οργανώσει ανθρώπων. Είναι πιο δυνατέ που οποιοδήποτε άτομο, οποιαδήποτε ατομική, τέλο πάντων συνθήκη για να πετύχει κάτι. Πιστεύει στην πολιτική. Πιστεύω α, α, στην πολιτική, α, 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 έτσι α, με α, την ευρύτερη κοινωνία. Εντάξει. Ε, αλλά. Είναι, η, είναι, α, είναι αδύνατο να υπάρξει κοινωνία και πρόοδο χωρί πολιτική. Είναι αδύνατο. Μετά μιλούμε για χάο. Δεν <Τι> 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 βλέπουμε κάτι. Τι, τι να σου πω πώ το εξηγώ εγώ. Ε, έχω τον background του πολιτικού επιστήμονα <laughs> και δουλεύοντα, οι νέοι, νέοι πλέον εκφράζονται ε, κινηματικά, σε κινήματα. Είναι το κίνημα του, για το περιβάλλον, είναι το κίνημα για την υποστήριξη τη ένταξη των μεταναστών, είναι το κίνημα για την ελευθερία στου προσανατολισμό. προσανατολισμού. Τα πράγματα σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να διασταυρωθούν με κόμματα ή με εκλογές. Αν προσέξει, σε κάθε εκδήλωση που γίνεται για το περιβάλλον ή για την το προστασία του ΑΚΑΜΑ, ή προχθέ ήταν εκδήλωση για το ΣΑΔΑΣΟΥΔΙ στην ΛΕΜΕΣΟΝ, εκατοντάδε άνθρωποι μαζεύκονται, οι οποίοι δεν θα του δει να επαναψηφίσουν δεν θα του δει να συμμετέχουν σε πολιτικέ οργανώσει. Αλλά έχουν μια κοινωνική και πολιτική ευαισθησία. Άρα πλέον η πολιτική έκφραση των νέων δεν είναι μέσω των εκλογών. Και όχι λόγο για τούτο. Και να πω σε λίγο. Εγώ πιστεύω ότι ναι, είναι ε, πολιτικοποιημένοι, είναι ενήμεροι, ανησυχούν για την κοινωνία, απλά εκφράζονται σε άλλε πλατφόρμε από τα πολιτικά κόμματα. Mm -hmm. Εκφράζονται στα μέσα κοινωνική δικτύωση, μέσα από ε, ομάδε πρωτοβουλία, μέσα από κινήματα, δεν εκφράζονται σε γιον που λέμε πλέον παραδοσιακά κόμματα. Ναι, mm, δεν είναι όμω. -to... Δυστυχώ υποψιασμένοι. Γιατί όλο ο κόπο που κάνουν με την έκφρασή του, και εγώ συμφωνώ ότι πάρα πολλοί κόσμοι εκφράζονται με άλλου τρόπου, δεν έχει έκφραση εκεί που λαμβάνονται ναι, οι αποφάσει. Ναι, ε, 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 γι, γι' αυτό είναι καταδικασμένα πολλά που τα κινήματα να αποτύχουν. Και γι' αυτό λέω ότι πιστεύω στα πολιτικά κόμματα. Πιστεύω ότι στο, στο τέλο τα πάντα πρέπει να εκφράζονται σε έναν institutional level, σε έναν επίπεδο αποφάσεων. Εκεί που παίρνουν αποφάσει. Εγώ είμαι περιβαλλοντιστή ή είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών ναι. ή ήμι... Δε... θέλω περισσότερα δικαιώματα στην Δε πρόσβαση ποτέ... στην παιδεία, να Δεν θα έχει ποτέ εγκυρότητα αν γίνω που πιστεύει εν περάσει από μια δημοκρατική διαδικασία, διαδικασία. την οποία να εγκρίνει. Όμω είπε. Ναι. Να περάσει από μια δημοκρατία. Είπε ότι τα πολιτικά κόμματα δεν διασταυρώνονται με αυτά τα, τα κινήματα. Νομίζω ότι. Οποίο εμ... Επίσης... Κάνουν ότι περνά από το χέρι του να τα αποθύσουν κιόλα. Ε, ισχύει. Το οποίο στην Ευρώπη είναι ακριβώ το αντίθετο. Γι' αυτό λέω ότι. Τουν τα κινήματα. Έμαθαμε από την Ευρώπη πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε να Έχουμε αποκτήσει μια πολιτική μια εμπειρία σαν πολίτε, όχι σαν κόμματα. Σαν πολίτε για να δημιουργούμε τέτοιε ομάδε. Στην Ευρώπη είναι πολλά δημοφιλή πρακτική οι ομάδε πίεση, οι ομάδε πρωτοβουλία, τα κινήματα, τα οποία μεταφράζονται σε πραγματικέ. Ισχωρούμε στα κόμματα Ακριβώς. και αλλάζουν πράγματα. Ακριβώ. Το πράγμα, πράγματα. εμεί εμάθαμε να τα κάνουμε, αλλά υπάρχουν, υπάρχουν δεδαλώδει διαδικασίε για να καταλήξει μια κινηματική δράση σε νομοθεσία. Ναι. Και η νομοθεσία μπορεί να είναι έτσι πολλά προωθημένο. Να γίνει πολιτική ενό κομμάτου. Να γίνει πολιτική ενό κομμάτου. Αλλά να γίνει πολιτική που να την εννοούν, όχι να την πούν με γενικό λόγο. Ναι, ή να αλλάσει κάθε δύο χρόνια επειδή το εκλογικό σώμα πάει σε άλλη κατεύθυνση ή whatever, Τον το πράγμα είναι το που λέμε. Και πολλέ φορέ που μα δεν ενδιαφέρονται οι νέοι γιατί δεν ψηφίζουν. Σιγά ρε φίλε, γιατί ποιο είναι ότι το να ψηφίζει είναι η μόνη πολιτική έκφραση. Έμεινε ε, ε, έξω, έξω με, το, με ένα φίλο. Να ψηφίζει κάθε πέντε χρόνια. Ναι. Είναι ε, το χαμηλότερο βαθμό. Είναι. Το... Λειτουργία ε, μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ε, το 0 είναι το 0, είναι το 1 είναι τζίνο. Ναι. Αν να πάει στο 10. Ναι. Ε, Αν δεν έχει όμω το 1, συγγνώμη που το λέω, ε, δεν μπορεί να πάει ούτε στο 2 ούτε στο 3. Ναι. Δυστυχώ. Μπορεί, μπορεί να πάει στο 2 ή στο 3 χωρί να πάει στο 1 σε την περίπτωση. Ε, που λέμε πριν, ότι μπορεί να έχει πολιτική συμμετοχή σε άλλε μορφέ πολιτική έκφραση και εγώ και διαφορετικά. Ε, πάλι, όσο κλείσουν τα κουέντε, ένα από, από του πιο σημαντικούς λόγους που αποθούνται, όχι, θα μιλούμε για του νέους, οι πολίτες γενικότερα που το να συμμετέχουν στις δημοκρατικέ ε, δημοκρατικές διαδικασίες της εκλογής, της βουλής, των πολιτικών κομμάτων, είναι ε, η ατιμορρησία, πρώτον, mm. Okay. πιστεύω, τον το, το ακούω και εγώ μέσα από τις διάφορες δάσεις που ότι Πώ μπορεί να πει τίποτε τούτου, α πούμε. Ναι. Γίνεκαν τόσα κακά, και να τιμωρηθήκαν κανένα για τίποτε. Δεν ανέβαινε κανένα την ευθύνη, ή ούτε είχε επιπτώσει. Ούτε είχε επιπτώσει. Σωστό. Ατιμορρυσία στο όνομα, α πούμε. Ναι, και ε, η... το... τα στεγανά που υπάρχουν στο να ακουστεί η άποψη του οποιοδήποτε. Ε, οι διαδικασίε οι κομματικέ, πολλοί φίλοι που ανήκουν σε κόμματα μπορεί να διαφωνούν, αλλά η... για να έρθει να ακουστεί μια άποψη η οποία δεν είναι εσωτερική, ε, υπάρχει... Και νομιμοποιημένη. Και νομιμο... Πρέπει ε, να την πεις και με έναν τρόπο που ναι, 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 να αρέσει ναι, του αρχηγού του, υπάρχει του τοπικού Φιλτρα... Υπάρχει παράγοντα. ένα φιλτράρισμα το οποίο είναι και αποθετικό και λέω φοητσάρικον. Ε, να βγω εγώ να πω σε μια γενική σέλευση ενός κόμματος ε, και να πω τα, τα δικά μου, που δεν σημαίνει ε, καλός ή κακός, αλλά Οποίον... Πάντω οι διάλογοι που κάνουν μεταξύ του μερικέ φορέ οι πολιτικοί, του παρακολουθούμε στην τηλεόραση κτλ. Είναι διάλογοι ε, ανθρώπων οι οποίοι ε, ε, κάνουν την κοινωνία να διαφορεί περισσότερο από αυτά που λέγονται. Α πούμε, μπορεί να διατείνονται ότι θέλουν να βελτιώσουν το σύστημα υγεία. Ενώ γνωρίζουν οι πολίτε. Τι πρακτικέ που χρησιμοποιούνται στο σύστημα υγεία για να μην βελτιωθεί ποτέ. Ναι, για να το... Ας πούμε, α πούμε. Μεσάζοντα του πολιτικού, του βουλευτέ, τα κόμματα κτλ. Να τα συνδέσουμε, αν μου επιτρέπει, πριν να αφισπούν το θέμα, και με τη δουλειά που κάνουμε. Δηλαδή, τη συμμετοχή μα σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε ευρωπαϊκά δίχτυα. Οργανισμοί όπω το CSI, οι οποίοι είναι πάρα πολύ στην Κύπρο, και πριν, ε, κουβαλούν μαζί του μια τεχνογνωσία πανευρωπαϊκή. Είναι οργανισμοί οι οποίοι, ε, οι κυπριακοί οργανισμοί, είπαμε και πριν, είναι η δεύτερη ή τρίτη στην Ευρώπη στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα στην απορρόφηση κοντιλίων. Δηλαδή, κατέχουν γνώσει τι οποίε ε, πολλά σπάνια να βρει εντό τη Κύπρου. Δεν αξιοποιείται έτσι η γνώση η οποία παράγεται από του οργανισμού. Ε, να μιλήσω για το CSI που, που ξέρω ότι συμμετέχει σε δίχτυα τα οποία. Θεωρείται το CSI σαν ένα, μια ηγετική μορφή των δικτύων, ειδικά σε θέματα κοινωνική επιχειρηματικότητα, καινοτομία κοινωνικής ε, κοινωνική ένταξη. Ε, υπάρχει επικοινωνία με κρατικού και δημόσιου φορεί, αλλά έχει να κάνει και με το προσωπικό. Με την προσωπική μια παχαφή. Άξιρ, τον Τάδε Υπουργό, ε, να με πιάσει τηλέφωνο, να πει ότι θέλω να κάνουμε μια έρευνα για το θέμα. να έχετε κάτι να μα προτείνετε να μα στείλετε, Ναι, υπάρχει κάτι δομημένο το οποίο να νιώθει ότι ε, υπάρχει μια ανοιχτή συμμετοχή, όχι το μόνο του CSI, οποιοδήποτε οργανισμού ή πολίτη στο να συνεισφέρει. Δεν συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων με τον τρόπο τον οποίο μπορεί να συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων τη μικρή μα ομάδα στην οποία συμμετέχουμε. Και τώρα πάει και στο ευρωπαϊκό το κομμάτι, Σωτήρη, επειδή είπε είπες μια ιδέα η οποία ε, στο μυαλό μου μου φέρνει πολλά χρόνια πίσω έναν από τα πρόσωπα που ήταν έτσι, πολύ εμβληματική προσωπικότητα για την εντάξει της Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ενώση. Μιλώ για τον Γιάννο τον Κρανιδιώτη. Θυμάμαι τον Γιάννο να λέει σε ομιλία του αυτό το πράγμα. Η Κύπρος είναι μικρή. Αύριο θα πάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε. Μπορεί να μην προφταίνετε να συμμετέχετε στις επιτροπές. Φροντίστε να βρείτε του ανθρώπου από την κοινωνία που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα σα καλύψουν το κενό. Ναι, έχετε την εμπειρία, δεν ξέρω. Θα σα καλύψουν ίδιο το ίδιο κενό. Θα... Ο δημόσιο υπάλληλο, το Υπουργείο Εξωτερικό, το Υπουργείο Οικονομικών κτλ. τρέχει από τη μία επιτροπή στην άλλη κτλ. Εάν μπορούσε να μαζέψει αυτού του 80 200 οργανισμού, για να αντλήσει από την εμπειρία του ναι. να του στείλει κιόλα ω εκπροσώπου τη Κύπρου, παρά το γεγονό ότι δεν είναι δημοσιοί υπάλληλοι. σω να υπάρχει κάποια διαδικασία, ω εμπειρογνώμονε και τα λοιπά. Και Νομίζω ότι θα ήσασταν και πρόθυμοι να το κάνετε. Ε, α, 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 Η μικρή Κύπρο να μεγαλώσει λίγο παραπάνω. Ισχύει. Ε, είμαι. είμαι, παρα, είμαι... Και φιλοσοφικά και ιδεολογικά, όπω εσεί πέτε, πολλά υπέρ του δημόσιου τομέα, γιατί πρέπει να δυναμώσει ο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιο τομέα είναι το αλφα και το μέγα μια κοινωνία, γιατί τα δημόσια αγαθά, όπω η παιδεία, η υγεία, πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλου. Αλλά πρέπει να προσφέρονται στην ποιότητα ε, που να αντικατοπτρίζει και το τι προσφέρει ο ίδιο ο πολίτη προ το κράτο. Έτσι. Ε, ενώ ο ιδιωτικό τομέα τη Κύπρου έχει εξελιχθεί να είναι ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλούς τομείς. Έχουμε εξαιρετικούς δημόσιου ε, υπαλλήλους. Και και τους περισσότερους δημόσιους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεράστια πόσο. Ισχύει. Τε, χί... Τεράστια ποσο. Για να... Για να κλεύκουμε τους ή πάνε πιάνουμε Ανταγωνιζόμαστε χιλιάδες άλλους οργανισμούς και αξιολογούμαστε που την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνει τη διαφορά. Δηλαδή, οι Κυπριακοί οργανισμοί οι οποίοι κερδίζουν ευρωπαϊκά προγράμματα, κερδίζουν τα γιατί είναι οι καλύτεροι. Ναι. Τελεία. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν μπορεί κάποιο να σου πει αέπιαστα. Όχι, είμαστε οι καλύτεροι και πιαμέντ. Γιατί ανταγωνίζουμε άλλε 5-10.000 ευρωπαϊκού οργανισμού, αξιολογούμε που κάποιον στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να από τη Τσεχία, από Λιθουανία, από την Ιρλανδία. Και λέει τούτο ο οργανισμό. Ε, ε, κατέβασε την καλύτερη προλαλήση. Ε, αν είμαστε σε εκείνο το επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο υπάρχει ακόμα η καχυποψία υποψία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δεν θα πάμε πουθενά. Λοιπόν. Τώρα έχουμε πιο μεγάλα μα κενά τη στιγμή που υπάρχει στην δική μα συνεργασία εργασία. Είναι η αμοιβαία καχή υποψία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τον που λέει ότι πρέπει να έβρει ο δημόσιο το, τομέα εμπειρογνώμονε. Το... Υπάρχει υποψία από το δημόσιο τομέα προ τον ιδιωτικό πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ελέφαντε πρώτο. Εγώ δεν είπαινε μέσα στο Υπουργείο για να... Ναι, για να φάμε. Whatever. Πρώτο, <laughs> <Και> δεύτερο, <laughs> αλλά και που η δική μας... Δεν την... ε είναι εύκολο να φάει άμα είναι ευρωπαϊκά τα λεφτά. αλλά και που η δική μας στην πλευρά έχουμε κάποια υποψία προς τους δημόσιους λειτουργούς ότι ένα αργό σχολείο εγνωρίζουν που πάλι είναι λάθος. Γραφειοκράτες. Γραφειοκράτες, <laughs> πάλι είναι λάθος. Έστενα... Ε, μπορούμε, να, μπορούμε να πούμε. Έχει πολλά καλού δημοσιογράφου. Μα κοίταξε. Αλλά είναι επηρεάζοντα ε, δυστυχώ ε, το ε, σύστημα. Για να πω και κάτι για το εργασιακό τη Κύπρου. Στη δημόσια υπηρεσία ε, πάνε καλύτεροι μαθητέ συνήθω. Πάει... Καλύτερε δουλειέ. Ναι, θέλουν να πάνε καλύτερη δουλειά, λέμε, και θέλουν να να πάνε στο δημόσιο. Άρα θεωρώ ότι στο δημόσιο το δημόσιο έχει το καλύτερο εργατικό δυναμικό τη Κύπρου. Το, η δημόσια υπηρεσία. Πιστεύω τον το πράγμα Έτσι. και βλέπω το. Απλά η ίδια η δομή του δεν βοηθά το καλύτερο εργατικό δυναμικό τη Κύπρου να αποδώσει στο βαθμό που πρέπει. Ναι. Εντάξει, να έχει πολλά παραδείγματα. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Σε δύο-τρία χρόνια ένα δημόσιο υπάλληλο, άμα μπει μέσα, είναι ο Άριστο, Χαλά, τόσο πολλά την πιάτησαν που θα το μουντάρουν οι άλλοι. Θα το βγάλουν ο Θέλω Δεν να μην του μαυρίσουμε εντελώ. Αλλά η λογική που έβαλε κάτω, να την αναπαράξουμε λίγο για όσου μα παρακολουθούν, είναι για παράδειγμα στου τομεί τη παιδεία, τη υγεία, τη διαβίου τη κοινωνία, τη συμπεριληπτικότητα κτλ. Θα μπορούσαν τα αρμόδια υπουργεία να είχαν πολύ καλέ σχέσει με του φορεί που εφαρμόζουν ανταγωνιστικά προγράμματα. Γιατί έχουν να αντλήσουν έτοιμη, έτοιμα προϊόντα που βγήκαν από ευρωπαϊκά προγράμματα, πολύ καλέ μελέτε για να αξιοποιήσουν και πολύ καλέ εφαρμογέ. Τα παραπάνω είναι και διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Δωρεάν. δωρεάν ναι. γιατί έτσι, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή ναι, Ένωση. Ναι. Για να τα εφαρμόσουν, να έβρουν μια συνέργεια κτλ. Ωραία. Τώρα, Σωτήρη, να πάμε στο ευρύτερο μας ζήτημα. Εντάξει, ο κόσμος γύρω μας... Δεν... Ε, πολιτικός επιστήμονας τώρα, βάρ' το καπέλο. Yeah. Ο κόσμος γύρω μας δεν ήταν ακριβώς αυτός που νομίζαμε όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Κάποιοι πιστεύαν ότι η χιλιετία θα ήταν καλύτερη από την προηγούμενη. Τον Τζόλις Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δηλαδή ή εγώ, ή ο 21ο θα ήταν καλύτερο από τον 20ο αιώνα. Όλη αυτή την αναρχία που συμβαίνει γύρω μα με πολέμου, με ό,τι φανταστεί, αυθαιρεσίε, ε, έλλειψη ηγετικότητα, έμπνευση από του πολιτικού σε παγκόσμιο επίπεδο κτλ. Η Ευρώπη πώς πάει, πώς την αξιολογείς εσύ. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η, Ευ η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει μια κρίση ταυτότητα στο, στο διεθνέ σκηνικό. Εντάξει, συμβαίνουν πράγματα γύρω, γύρω τη τα οποία την αφορούν άμεσα και δεν, ε, δεν έχει τον πρώτο λόγο. Οι πολέμοι που βρίσκονται στα σύνορα τη, δύο μεγάλοι δύο πολέμοι, ε, δεν έχει τον πρώτο λόγο. Τον πρώτο λόγο τον έχουν άλλε δυνάμει και άλλα συμφέροντα, χωρί να μπαίνουμε τώρα σε θεωρία συνωμοσία, νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική. Έτσι, 27 κράτη-μέλη, τα οποία το καθένα έχει τα δικά του συμφέροντα. Δηλαδή, τα κράτη που συνορεύουν με την Ουκρανία, ας πούμε, ή με τη Ρωσία, πάνω η Φιλανδία, έχουν διαφορετικά συμφέροντα με τα κράτη, ξέρω εγώ, τα, τα νότια. Ναι. By definition. Ε εξορισμού και διαφορετικέ Σαν να ήρθαν έτσι πολλά πολύπλοκα προβλήματα, βαριά. Ήρθαν, ήταν ένα και... Πω, η ήταν, Ευρωπαϊκή Ένωση ναι, προσπαθεί να πει κάτι, ναι, να ναι, καταφέρνει. Τελειών χιλιάδε ιδέα. Α πούμε, πα στην Πιλάντζα, ναι. μια μπογή, μια μπολά. Ε, προσπερνούνται ε, ε, τούτο προσπερ, προσπερνούν και οι καταστάσει, οι εξελίξει. Ε, και όμω πρέπει να η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Π, ε, θεωρώ ότι πρέ, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει μίαν μια περίοδο σε εισαγωγικά εσωστρέφεια με τον <laughs> να τη. Να μιλήσει με τον κόσμο. <laughs> να τον καταλάβει τον κόσμο. Γιατί υπάρχει μεγάλη απόσταση. Βλέπουμε ότι εμεί ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εντάξει. Μπορεί αν είναι 350 εκατομμύρια οι Ευρώποι, νομίζω ότι Μπορεί τα 345 εκατομμύρια να επικοινωνούν μεταξύ μα. Αλλά τα 50% εκατομμύρια που παίρνουν τι αποφάσει να μην έχουν κανένα επαφή με του υπολείπου. Το βλέπουμε το. Και καταλαβαίνουμε το. Και το βλέπει το και εσύ. Μα πασχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνει μαζί με του πολίτε. Έχει πολλού έχει έναν, έχει τον άλλο. έχει τα... διαδικασίε. Αλλά είναι εύκολο. Είναι εύκολο είναι... ε... είναι... 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 γιατί. Παραπάνω μεγά... πιστεύω στα κράτη του. Είναι πιστεύω ναι, <στασκεκά> Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ο καθένα να θέλει να, να διατηρήσει την κρατική του εντότητα αλλά μέσα σε έναν ενιαίο ε, περιβάλλον, το οποίο πρέπει να πούμε ότι, ε, πάλι έτσι είναι μια κλεισέ, εν ενότητα θα είμαστε δυνατότεροι, θεωρητικά. Ναι, αν πάμε όμω σε παραπάνω ενότητα, θα πρέπει να αποφασίζουμε και να αποφασίζουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Εσύ σαν πολίτη πλέον. Ναι. Θα έβλεπε μια Ευρώπη η οποία να αποφασίζει κατά πλειοψηφία να λαμβάνει αποφάσει να προχωρά, να κόφει στρατά. Ναι, αλλά στην κατεύθυνση που ήταν ανάγκη θα ήθελα. Η, η Ευρώπη παραδοσιακά έχει τη φήμη και κατηγούσαν μας και οι Αμερικάνοι για τούτο ότι είμαστε ε, πολλά σοσιαλίστ. Αλλά να τα που το λες. Ναι, γιατί έχουμε πολλά δυνατά ε, δημο, δημόσια συστήματα. Σχεδόν όλες οι χώρες έχουν δυνατό δημόσια συστήμα υγείας, παιδείας, ε, εργασιακά δικαιώματα πολλά πιο αυξημένα από την Ευρώπη, από την Αμερική, ε, Και βλέπουμε ότι προσπαθούμε να ακολουθήσουμε την Αμερική σε αυτόν το... τομέα που για μένα είναι λάθο. Άρα, αν και σημαίνει ότι το να έχουμε ε, αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση πάμε, η Ευρώπη πρέπει να βρει ταυτότητα. Αλλά θα ήθελε να διασφαλίσει, λε, τον κοινωνικό τη χαρακτήρα. Η, την... η Ευρώπη πρέπει να κατοχυρώσει, σαν την ταυτότητά τη. Παλιά, όταν σπουδάζαμε πολιτιστικέ επιστήμε, έλεγαμε ότι η Αμερική είναι hard power και η Ευρώπη soft power. Ναι. Ότι η Αμερική επεκτείνεται με πολέμου. Mm. Και η Ευρώπη επεκτείνεται με τον πολιτισμό τη και την οικονομία τη. Ήταν, ήταν η ταυτότητα που ειδικούσαν κάποτε οι πολιτικοί αναλυτέ όταν έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι καλέ εποχέ που υπήρχε αισιοδοξία. <συσχελίσαι> ναι. ναι. Και χάθηκε. Ναι. Δηλαδή η Ευρώπη δεν έχει ταυτότητα πλέον. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιο. η Αμερική έχει μια, έχει μια πολιτιστική, πολιτισμική, οικονομική ταυτότητα mm. την οποία διατηρά τα τελευταία 70 χρόνια. Ούτε έτσι είναι καλά. Μεταξύ μα, τούτο ο διπολισμό που υπάρχει ναι, τώρα Είναι η Εμπανκαλά... πολιτική ζωή τη Αμερική. Είναι... Εγώ... Κοίταξε, <σφυβελίου> <σφυβελίου> εγώ μιλώ με Αμερικανού. Στα <σφυβελίου> κάνει και Που μιλώ με Αμερικανού. Έτσι είναι παράλογο. Δηλαδή, πάντα, πάντα, υπήρχαν. Απλά τώρα έγινε και σε φέτεραλ, σε ποσπιαδιακό επίπεδο η κόντρα. Αλλά σε Στι ε, πολιτείε. Υπήρχε πάντα η αναμέτρηση. Πάντα, νο... πάντα ήταν τούτο ναι. το, φρίξιο. Το, το τον αχτό με τον νότο. Ναι, με, πάντα υπήρχε τούτη η εννοία του. Να σου πω, τούτη, τούτη η κατάσταση τη σύγχυση τη τολούρα. Αφορά μα σαν χώρα, έτσι. Αφορά σαν χώρα. Και εμεί ψάχνουμε. Χα, και εμείς. κάπου χάσαμε το πούσουλα μα. εμείς... Πούσουλα μας. Ναι. και εμεί ψάχνουμε, να σου πω. Γίνηκαν τόσα πολλά κοσμογονικά Γεγονότα που αλλάξαν τα πάντα και ψυχολογικά και πρακτικά στη ζωή μα. Γιατί το 4 μπήκαμε στην Ευρώπη. Είπαμε όχι, καλό ή κακό, στο σχέδιο να είναι. Άρα ήμασταν κοντά σε μια. Σκέφτομαι, για να μου πούσουλα λέει κάποιο ναι ή όχι. Είσαι μπροστά από μια λύση, είπε. Οποιαδήποτε τώρα θα συζητήσουμε, είπε όχι. Είπε όχι, γιατί είναι να μπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρω καλύτερα. Ναι, να φέρω καλύτερα. Ρικάρτλε. 20 χρόνια. Ότι θα τη αλλά είπε όχι. Άρα, ίσω στη λύση κοντά, είπε όχι για κάτι καλύτερο. Αποκαλύφθηκε, πέρασαν ε... 10 χρόνια, ναι, ξανακόντεψε, ε... ξαναπομακρύνεσαι. Άρα, ο τέσσερα γίνηκαν τα ιστορικά γεγονότα. Μετά, 9, 10, 11, 12 οικονομική κρίση. Έτσι. Μετά, πανδημία, κορονοϊό. Ναι. Μετά, ακρίβεια. Που τώρα ζούμε τη δεύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων 10 χρόνων. Οικονομική. Ναι η ακρίβεια. Τα, ε, ταυτόχρονα πιο μεγάλη πολέμη μας επηρεάζουν άμεσα, ε, λόγω της εμπλοκής της Ρωσίας στην οικονομικά της Κύπρου με επενδύσεις κλπ. Και, και λόγω της απόστασης που έχουμε με το Ισραήλ και τη Γάζα. Δηλαδή mm. ε, επηρεάζουν μας άμεσα ο ένας οικονομικά, ο άλλος γεωγραφικά. Άρα Είμαστε σε μια στιγμή. Και κουαλούμε το πρόβλημα μα ακόμα. έχουμε το πάντα στην καμπούρα μα. Ελά, που έχουμε το πάντα στην καμπούρα μα, αλλά τώρα εξήγησε στα παιδιά που ξέρω εγώ, γεννήθηκαν το 2001-2003. Ξέρετε, πολλά τα χρόνια. Α το credibility. Σε συνομιλία σε συνομιλία, σχέδιο Ακόμα και για μένα, τώρα είμαστε εντός ειλικρινείς. Είμαστε 800.000 στην Κύπρο. Έχουμε 800.000 διαφορετικά σχέδια λύσης. Και υπήρξε μια συνεχόμενη κοινή πολιτική των κυβερνήσεων όλων. Δεν υπήρξε. Κάμε λίγο rewind. μπορεί, ρητορικά... Μα τώρα μπορεί να ρητορικά Εν είσαι και αντικείμενο. Ναι. Λίσ θέλω λύση θέλω να η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. θέλω Τώρα να πάνε τις συνομιλίες. Ναι. Άμα ρωτήσεις είναι τα τη να σκεφτώ λίγο λειτουργική και να βιώσει. Μα, ο κόσμο διπλα καίγεται. Ναι, ναι, ναι. ο κόσμος κόσμο ναι. διπλα σκοτώνεται. Κοιτάξτε, ο ε... Ο... Ε... Πρέπει κάπου να αποφασίζει. Ναι, ναι, ναι. Να πεις καθαρές Όχι, ε, ξεκάθαρο δηλαδή. Και πάλι να μας προ... προλάβουν

οικονομικά, ε, εν που είναι. Είναι μια σε εισαγωγικά, ελεύθερη αγορά. Γιατί ο, ο, το κάθε άτομο, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ε, να πρέπει να επιβιώσει. Ε, πλεόν, μπορείς ε, να περιμένεις, ούτε εμπιστεύκεσαι ε, πλέον, να σε βοηθήσει κάποιος, να σε στηρίξει κάποιος. Άρα... Ε, τούτα θεωρούμε τα πολλά εν Διαιωνίζεται και ο ατομικισμός. Το οποίο, σαν το είναι για μένα είναι το, το μικρόβιον το οποίο μπορεί να καταστρέψει μια κοινωνία. γιατί mm. δηλαδή, το, το να λειτουργά πλέον ο καθένα αυτόνομα, χωρί να έχει συνείδηση, ευαισθησία, στην αίσθηση της κοινωνίας και των συμπολιτών του, γιατί πλέον δεν περιμένει που κανέναν τίποτε κανένας, mm. εν, είναι ε, η πιο μεγάλη κατάντια Είναι και η αποτυχία τη δημοκρατία και του πολιτικού συστήματος. Ναι, να ε, ε, δηλαδή να μην μπορείς να εμπνεύσεις για τίποτε. Όχι. Να λαλείς γενικόλογα, τρία για κάθοντα, ναι. να υπόσχεσαι πεντακόσια, να μην κάνεις κοιό. Δεν γίνεται. Αυτό... Και να εκτίθεσαι κιόλας. Γι' Με... ευκόλει... Εύκολον τρόπο, ναι. πάντως οι αντιφάσεις. Και αυτό θεωρώ ότι και yup. οργανισμοί όπω το CSI oh. και άλλοι οργανισμοί στον τομέα του δικό μα, οι οποίοι δημιουργούν ευκαιρίε συμμετοχή σε, οργα... σε οργανωμένα σύνολα, σε δίχτυα, σε δραστηριότητε, βοηθούν του ανθρώπου τουλάχιστον να κρατήσουν μια κοινωνική συνοχή, να έχουν ένα κοινό όραμα για κάποια πράγματα τουλάχιστον. Για το περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή να μάθουν, να συγκρίνουν, να. Θεωρώ ότι πρέπει να πορευόμαστε με αισιοδοξία και χαμόγελο. Ε, όχι, να μην το χάσουμε τούτο. Σε παρακαλώ. Ναι, ε, έχουμε προβλήματα. Φτιάξε, Αν κοιτάξει τον κόσμο ναι, γύρω σου, δεν είμαστε οι χειρότεροι. Όχι, πολλέ φορέ λέμε ότι καλά να μην είμαστε. Πρέπει να είμαστε καλά. Πρέπει να είμαστε καλά για να προχωρούμε μπροστά. Και υπάρχουν ευκαιρίε. Υπάρχουν ευκαιρίε. Μπορεί γύρω μα ο κόσμο να καίγεται. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε για τον κόσμο. Πρέπει να βοηθήσουμε να γίνει καλύτερο ο κόσμο. Αλλά για να το κάνουμε, πρέπει να αξιοποιήσουμε τι όμορφε ευκαιρίε που υπάρχουν. Να, να συμμετέχει σε κινήματα, σε ομάδε, πολιτικέ ομάδε, οργανώσει, για να έχει λόγο, μπορεί να μην φτάσει ποτέ ο λόγο σου σε νομοθεσία ή μπορεί να μην φτάσει ο λόγο σου στη Βουλή, αλλά κάτι είναι να σου ναι. Έχω δύο ερωτήματα για να κλείσουμε. Ναι. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξή. Μπορεί να μου πει, Σωτήρη, πού θα ήταν η Κύπρο αν δεν ήταν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι. Ε... Ε... λίγο και πέσει ναι, μια <Σιναι> σίγουρα είμαι μάντη. Ε... Θεω... Θεωρώ ότι ο... οικονομικά, τουλάχιστον σε θέματα οικονομικά, δεν θα ήταν πολλά διαφορετικά. Θέλω θα... να πιστεύω. Ε... Σε ένα... Με μια πολλά έτσι, πολιτική δήλωση, αν είμαστε δεμένοι σε έναν άλλον άρμα τη Αγγλία, α πούμε, και εξαρτούμαστε πάλι οικονομικά από την Αγγλία, ε, θα ήμασταν στα ίδια επίπεδα. Δεν ξέρω σε θέματα ασφάλεια που θα ήμασταν. Δεν είμαι σίγουρο. Ε, σίγουρα όμω ε, σε κάποιου τομεί θα ήμασταν πολύ χειρότερα που θεωρώ ότι είναι οι τομεί που έχουν να κάνουν με πιο κοινωνικά θέματα. Και ευαισθητοποίηση. ο θα ήμασταν πολύ χειρότερα. Θα ήμασταν πιο συντηρητικό λαό, δηλαδή, Σίγουρα 100%. Τον πιστευκόταν. Ότι αν δεν ήμασταν στην Ευρώπη, θα ήμασταν ακόμα πιο συντηρητικοί είμαστε. από ό,τι είμαστε τώρα, σαν κοινωνία. Σε πολιτικο-οικονομικών επιπέδων να μην κάνω, κάνω σχολείο. Ωραία. Ε. Να ρωτήσω το δεύτερο τώρα. Ναι. Θα ψηφίσει. Θα ψηφίσω, ναι. Δεν θα σου πω ποιον να ψηφίσει, αλλά θέλω να μου πει ένα-δύο κριτήρια, Κριτή... κριτήρια που βάζει στο μυαλό σου. Ωραία. Ε, το, το βασικότερο κριτήριο για να ψηφίσω κάποιον είναι όχι η... τόσο πολλά να με αντιπροσωπεύσει 100% Mm -hmm. αλλά να είναι συμμέτοχο. Δηλαδή θέλω να ψηφίσω κάποιον τον οποίο είναι να ακούω και να θωρώ. Να δραστήριο. Ναι. Άρα να είναι δραστήριο. Ναι, ναι να, έχει, ε, να, έχει, να, να, έχει επιδείξει έργο και να μπορεί να σε οποιοδήποτε τομέα να έχει εργαστεί ή να ήταν πρώτη, είναι Ευρωβουλευτής ευρωβουλευτή. Ή... Έργων. Όχι λόγια. Όχι λόγια. Έργον, 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 έργον. Έργον. Άρα, ψη, ψη, ακόμα και ένα νέο 20 χρονών ο οποίο είναι πολι πολιτικά και κοινωνικά ενεργό, μου κάνει. Mm. Αλλά θέλω ενέργεια, θέλω action, δράση. Να μην είναι κακό να ψηφίσω, και να μην ξανακούσω σε πέντε χρόνια, α πούμε. Οκ. Okay. Τούτο είναι βασικό. Και το, και το δεύτερο, σίγουρα, ε, κάποιο ο οποίο να συμβαδίζει με το όραμα που έχω εγώ για την Ευρώπη. Που είναι μια Ευρώπη πιο κοινωνική, πιο συμπεριληπτική και πιο κοντά στου λαού τη. Μάλιστα. Mm. Πολλά ωραία ε... κατακλείδα, Σωτήρη. Θέλω να σου πω ότι απολαύσαμε την κουβέντα, Υπό... γιατί ευκάλαμε λίγα πράγματα πιο ε, αποκαλυπτικά για, για τον πολύ κόσμο που ε, ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Ενώση, αλλά μερικέ φορές ψάχνει πιο χειροπιαστά ναι. τα θέματα. Εμείς λέμε πάρα πολύ απλά ότι μερικές εκατοντάδε άνθρωποι μαθαίνουν καθημερινά μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αντλούν πόρου, αντλούν εμπειρίε, κινούνται σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο και ε, μπορούν να δημιουργούν αλλά να φέρνουν και καλέ πρακτικέ στον τόπο μα. Ακριβώ. Σε πριν, κυρία νομίζω ότι το πριν. Που μου λέει να μην συζήτηση, πάντα και είμαστε πολιτικοί, όπως μιλούμε στην πυραρία που πάμε μέσα-μέσα και βρεθούμαστε. Ε, και νομίζω εντούτο που, που χρειαζόμαστε όλοι μας. Να είμαστε μέρος των, των συζητήσεων οι οποίες θα είναι ε, συζητήσεις χωρίς ε, αρώματα, χωρίς εφέ, χωρίς ε, φούμο, να είναι, να είναι συζητήσεις οι οποίες να βγαίνουν μέσα από πραγματικές καθημερινές εμπειρίες, ε, να μην φοβάσαι να πει την άποψή σου, να μην φοβάσαι να πει τα προβλήματα, αλλά επίση να μην φοβάσαι να πει και να δω λύσει. Ε, ευκολο... Όχι μόνο διαπιστώσει. Ναι, αλλά... Το πιο εύκολο πράγμα είναι να μη ζεριάζει και να πει ότι υπάρχουν χίλια προβλήματα στον κόσμο. Και πάμε. Κατά διαόλου. Εδώ έχουμε λύσει. Okay. Εδώ έχουμε λύσει. Ε, υπάρχουν λύσει. Οι λύσει δεν είναι κατά ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο σήμερα αλλάξουμε τον κόσμο αύριο. Σήμερα το πρόβλημα που να κάνουμε είναι να συμμετέχουμε σε όντε πρωτοβουλίε και όντε δράσει για να αποκτήσουμε την κοινωνική εμπειρία και τη γνώση τη οργάνωση σε σύνολα, τη γνώση τη πολιτικοποίηση, τη κοινωνικοποίηση και τη συμμετοχικότητα. Πολλά σπουδαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτηρή. Καλέ επιτυχίε. Επίση. Γεια σα, φίλοι μου. <ΣΣΣ>